Καλησπέρα σα. Όπω τόνισε ο Πρωθυπουργό το μήνυμά του, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μα ευθύνη. Αφού δεν θα έχουμε καμία επαγγελματική υποχρέωση, απλά δεν κυκλοφορούμε. Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε, ακούμε μουσική, βλέπουμε ταινίε, επικοινωνούμε με του δικού μα. Στην καλύτερη περίπτωση, πάμε για ένα περίπατο για τρέξιμο μόνοι μα. Και σε κάθε περίπτωση, αποφεύγουμε τι συναθρήσει. Κάποιοι συμπολίτε μα δυστυχώ παρατηρούμε ότι δεν το τηρούν και θεωρούν ότι είναι ώρα εκδρομή στο χωριό ή στο εξοχικό. Με δεδομένο τα περισσότερα κρούσματα έχουν σημειωθεί στην Αττική και εν γέννη στι Μητροπολιτικέ περιοχέ σε όλη τη χώρα, αντιλαμβάνονται όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό και τι συνέπειε μπορεί να έχει για την υγεία των πολιτών στι περιοχέ που πάνε. Η πλειοψηφία τηρεί του κανόνε. Αλλά δυστυχώ κάποιοι δείχνοντα αντικοινωνική συμπεριφορά αγνοούν τι συστάσει. Και τέτοιες συμπεριφορές απασχολούν και την κοινωνία αλλά και την πολιτεία. Και η ελληνική πολιτεία και γνώριζε και γνωρίζει και θα συνεχίσει να γνωρίζει ποια οχήματα περνούν τα διόδια. Α είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Πρωθυπουργό σημείωσε επίση το μήνυμά του και θα ήθελα να το επαναλάβω και να το τονίσω ότι από όλου εμά και τη δική μα συμπεριφορά εξαρτάται τελικά αν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα περιορισμού τη κυκλοφορία. Κρατώντα λοιπόν αυτό ω δεδομένο και αναφορικά με νέα μέτρα και συστάσεις, σα ενημερώνω για τα εξή. Από αύριο Σάββατο στι 6 το πρωί επιτρέπεται η μετάβαση στα νησιά μα με πλοία τη ακτοπλοεία μόνο των μόνιμων κατοίκων του. Τα όποια δρομολόγια εκτελούνται αφορούν μόνιμους κατοίκου για του απολύτω αναγκαίου λόγου και την τροφοδοσία των νησιών, καθώ και εκείνου που θέλουν να αναχωρήσουν από τα νησιά. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε του κατοίκου των νησιών μα. Όπω τόνισε και ο Πρωθυπουργό στο μήνυμά του, όσο πιο μικρό είναι το νησί, όπου κάποιο πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο δύσκολη, αν όχι πολλέ φορέ αδύνατη, θα είναι και η περίθαλψή του αν αρρωστήσει εκεί. Για να εκδώσει πλέον λοιπόν κάποιο εισιτήριο προκειμένου να ταξιδέψει σε νησί, είναι απαραίτητη η επίδειξη αντιγράφου που μπορεί κάποιο να κατεβάσει από το τάξη ή αντιγράφου τη δήλωση ε1 ώστε να αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας. Επίσης, απαγορεύεται ο απόπλους και ο κατάπλους ιδιωτικών σκαφών αναψυχής σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όσα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής βρίσκονται σε πλεύση υποχρεούνται ώστε τα μεσάνυχτα της 21ης Μαρτίου, δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, να καταπλέψουν. Το Λιμενικό και οι Λιμενικές Αρχές έχουν πάρει σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, αύριο Σάββατο θα είναι εκτάκτος κλειστές όλες οι λαϊκές αγορές της χώρας. Από Δευτέρα, στις λαϊκές αγορές μειώνονται κατά 50% ανακλάδο η παραγωγή με απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των πάκων και υποχρέωση εκπεριτροπής εναλλαγής ανά εβδομάδα. Όσο αφορά στα σούπερ μάρκετ, από Δευτέρα γίνεται υποχρεωτική απόσταση ένα πελάτη ανά 15 τετραγωνικά μέτρα αντί 10 τετραγωνικών μέτρων που ίσχυε ω τώρα. Επιπλέον, σα ενημερώνουμε ότι έχουν ανασταλεί όλε οι επισκέψει στα καταστήματα κράτηση, καθώ επίση και οι άδειε κρατουμένων και οι μεταγωγέ αυτών, με εξαίρεση την επίκληση ειδικών λόγων κοινωνικού χαρακτήρα και πάντα σε ελάχιστο αριθμό. Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα που δεν συνάδουν με την κρισιμότητα τη κατάσταση επαναλαμβάνουμε ότι απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις με συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων με κύρωση διοικητικού προστίμου χιλίων ευρώ αναπρόσωπο και περίπτωση ανεξαρτήτως τυχών άλλων ευθυνών ιδίως ποινικών. Θα υπάρχει ισχυρή παρουσία της αστυνομίας μέσα στο Σαββατοκύριακο σε πάρκα, μεγάλες πλατείες χώρους όπου παρατηρείται συγκέντρωση προσώπων προκειμένου να τηρηθεί απαρέγκλιτα ο παραπάνω κανόνας. Δεν επιτρέπονται ούτε πικνίκ, ούτε άθληση κατά ομάδες. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι η κυκλοφορία εκτός οικίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και μόνο για πολύ συγκεκριμένου λόγους και στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά ζωτικών αναγκών. Εξαίρεση αποδεκτή υπάρχει για μετάβαση στην εργασία, επίσκεψη στο γιατρό, μετάβαση σε κατάστημα προμηθειών τροφίμων όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους, μετάβαση στο ταχυδρομείο για την απολύτω αναγκαία αλληλογραφία, μετάβαση στην τράπεζα, μετάβαση σε πρατήριο καυσίμων, κίνηση για παροχή βοήθεια σε ανθρώπους που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ατομικά ή ανά δύο άτομα τηρώντα την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου και κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Αγαπητοί μου συμπολίτε, είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι ο μόνο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κατάσταση με τι λιγότερε απώλειες σε κάθε επίπεδο είναι να σεβαστούμε και να ακολουθήσουμε πιστά τι οδηγίε των αρμοδίων αρχών. Δεν πρόκειται για άσκηση ετοιμότητας, αλλά για πραγματική μάχη ο κρατικός μηχανισμός λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα και παίρνει δύσκολες αποφάσεις προκειμένου να περιορίσει τη διάδοση του ιού και να αποτρέψει μια εγχώρια πανδημία. Ας τον βοηθήσουμε επιτέλους και ας καταλάβουμε ότι στη σημερινή συγκυρία η ατομική ευθύνη του καθενός είναι εξίσου σημαντική με την κρατική πρωτοβουλία. Μια πανδημία δεν μπορεί να ανακοπεί ούτε από μεμονωμένα άτομα αλλά ούτε και μόνο από προσπάθειες του κρατικού μηχανισμού. Χρειάζονται και οι δύο. Αν δεν το έχουμε κάνει ακόμα, είναι επιτέλους η ίσταση στη στιγμή να αντιληφθούμε την ουσία του στόχου «μένουμε σπίτι» και να σταματήσουμε να μετακινούμαστε αν δεν συντρέχει λόγος ζωτικής σημασίας. Αλλιώς η κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει και εξετάζει, πιστέψτε με, κάθε μέτρο. Άλλωστε, κατηγορηματικά, το ανέφερε και ο Πρωθυπουργός της χώρας. Αυτό το Σαββατοκύριακο, λοιπόν, μένουμε σπίτι για να μπορέσουμε σε λίγες εβδομάδες να απολαύσουμε τις ηλιόλουστες μέρες που έρχονται παρέα με όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα όπως κάναμε τόσα χρόνια. Μην τα θυσιάσουμε στο βωμό της δικής μας απερισκεψίας, της δικής μας ανοησίας. Μένουμε σπίτι και τηρούμε τις οδηγίες. Οτιδήποτε άλλο επιτρέψτε μου να πω ότι είναι σχεδόν εγκληματικό για τους ανθρώπους των ευπαθών ομάδων, για τη μάχη που δίνουμε όλοι μαζί για την εξάπλωση της νόσου. Σας ευχαριστώ.